Είναι συμβολική γιατί. Τώρα θέλω προκαταβολικά να σας ζητήσω συγγνώμη. Γιατί? Γιατί είστε συνάδελφοι, σας ξέρω τόσα χρόνια. Έχω έρθει στο σταθμό και όταν μπήκε η βόμβα. Ήμουν από τους λίγους που ήρθαν εδώ έτσι, πέρα. Έτσι. Οπότε υπάρχει εκτίμηση και υπάρχουν όλα. Ωστόσο δεν θα καθίσω στην εκπομπή, θα φύγω. Δεν είναι σοου. Είναι μια έμπρακτη διαμαρτυρία για αυτή την αναπαραγωγή αυτής της υποκουλτούρας και του βιασμού που συμβαίνει από χθες. Πραγματικά δεν θέλω να κάνω κανένα σοου και τα λοιπά. Για αλλά τον Big Brother λες. Ακριβώς. Θα ξέλεψε ένα μέτρο. Νομίζω, ακούστε κάτι. Δεν μπορούν να υποτάσσονται όλα στο χρήμα και στις διαφημίσεις και σε όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για θεωρώ. Καταρχάς, μιας και το αναφέρει ο Ανδρέας. Όχι. Να πούμε θεωρώ. Και εμείς όμως θεωρώ. Που βλέπουμε στο Sky. Θεωρώ. Σας θυμώ, σας συναδέλφους, θεωρώ όμως ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να καταδικαστεί και από εδώ. Μα και θα ήθελα εντελώς συμβολικά. Όπως εντελώς συμβολικά και από παντού, από όλους, καταδικάζεται και από εμάς μια τέτοια συμβολική. Δεν ακούστηκαν ούτε στην τηλεόραση ούτε στην κοινωνία αυτές οι δηλώσεις. Εντελώς συμβολικά, γιατί αυτό φύγει. Αυτό δεν έχει σχέση με τη συζήτηση που κάνουμε. Βεβαίως. Όχι. Η δημόσια συχνότητα, γιατί είναι δημόσια συχνότητα, δεν μπορεί να αναπαράγει αυτά τα πράγματα. Αυτό που έγινε. Γι' αυτό λοιπόν, με συγχωρείς Μπάμπη, να κλείσω. Με συγχωρείς, απλώς συμβολικά. Όχι. Έτσι, δεν προσβάλλω κανέναν. Έχω ζητήσει. Και εγώ θίγομαι και αντιδρώ. Ειδικά ο Δημήτρης είναι συνάδελφός μου. Όλοι είμαστε. 30 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, συμβολικά, χωρίς να κάνω. Άκουσε να δεις. Όχι, δεν σε ρωτάω. Δεν κάνει σοου, αλλά κάνει σοου. Όχι. Μα δεν μου αφήνει να συζητήσω. Αν δεν έχει. Ωραία. Μα κάνει ότι εγώ σου δίνω βήμα εδώ για να τα πει. Όχι. Ποιο ο λόγο να δεν είναι αυτό. Είναι εντελώς συμβολική και είναι ένα μήνυμα. Δεν κρυβόμαστε. Όταν με το καλό τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Είναι σαν να λες, Ανδρέα, ότι αυτές οι δηλώσεις χαρακτηρίζουν τους συναδέλφους σου στον Sky και τον Sky. Προσβάλλουν όλη τη δημοσιογραφία. Οπότε όλο αυτό είναι σοου που κάνεις. Προσβάλλουν όλη τη δημοσιογραφία. Για να αναπαραχθεί. Όχι τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία προσβάλλουν. Και τη δημοκρατία. Την ενημέρωση. Την ενημέρωση. Μα δεν είναι ενημέρωση αυτό. Είναι ένα σοου, Ανδρέα μου. Ένα reality. Δηλαδή, συγγνώμη, Ανδρέα, ήρθες μέχρι εδώ. Ήρθες μέχρι εδώ, δεν ακούγεται τώρα ο Ανδρέας, έχει κατεβάσει το μικρόφωνο του. Ανδρέας, ευχαριστούμε, να σε καλά, καλημέρα. Μην μας προσβάλλεις, Ανδρέα μου. Συνεχίζουμε εμείς και εγώ θεωρώ την προσωπική στάση για συναδέλφους του. Φυσικά και για μένα που είμαι εδώ.